κάτι το παιδί, γιατί μπήκε στην κλίση. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Για πες μου, φίλε μου, για πες μου. Λοιπόν, άκου. Επειδή παρακολουθούσα συχνά τα stream του Λευτέρη, έτυχε να δω και το stream που είχε πάει ο Νουκ Ναρότ. Ναι. Ναρότ είναι, φίλε. Νουκ Ναρότ, ναι. Και, ναι, και όταν με το που τον είδε ο Βάρδος, χέστηκε πάνω του, του φύγει η κοράδα. Μόλις είδε ότι είναι 2 μέτρα και 120 κιλά. Σιγά το μαλάκα, ούτε ένα 90, ούτε ένα 85. Σιγά το μαλάκα. Ένα 90, Βάρδο. Τώρα ποιος τον έκαψε. Καταρχάς σε πήρε στον Μπράντεφερ. Ποιος τον έκαψε παντού, τον επάτωσα. Σε πήρε στον Μπράντεφερ. Ο Μπράντεφερ δεν τον επήρε. Εγώ τον επήρα. Ο Βάρδος εγώ τον επήρα. Τι λέμε ότι θέλουμε τώρα. Τι έκλεψες. Είχες κλέψει, είχες κλέψει, φίλε. Όχι, τον επήρα δύο φορές. Δεν είχε κλέψει, ήταν... Το ελέγχο. Εγώ αυτό θυμάμαι. Τώρα μιλήσεις εσύ. Εγώ τον εγκάμισα. Πάνε κάνε ένα τσιγάρο. Πάνε κάνε έξω. Τον εγκάμισα, ρε μαλάκα. Αφού τον έβλεπες και δεν μπορούσες να μιλήσεις. Δεν μιλάω, τον εγκάμισα. Ωραία. Θα πάω δεσάκι εδώ. Αφού τον έτρεμες, ρε. Δεν μπορούσες να μιλήσεις καν. Τον έβλεπες μπροστά σου που είναι 1,90 και χεζόσουν απάνω σου. Από τις πουτάνες γέννησες. Ξαναβάλτο να τον γνάρω. Να δούμε. Όχι, όχι, όχι. Είναι 1,5 ώρα. Τον αγαμά παντού. Θα πούμε και γείτονες από δίπλα. Δεν γίνεται. Ντάρκη, το τραγούδι αυτό. Εντάξει, το θέλω. Ω, skill proof. Κάνουμε ένα δίσκο στο γνάρω έτσι να πατώσει. Δεν θέλω να φωνάζετε. Λοιπόν. Skill proof. Φτιάξε την κάμερα λοιπόν. Skill proof. Κάτι εδώ στο YouTube έγραφε 2 και όλοι λέγανε κρουναρότ. Μαλάκι, η κάμερα δείχνει πάρα πολύ ωραία. Όντως δείχνει πάρα πολύ. Λοιπόν, skill proof, άκου. Σε οποιοδήποτε stream πάει από εδώ και πέρα ο Βάρδος, θα είναι άσχημος, ασχημότερος, άφωνος και πιο άφωνος από ποτέ. Ναι, ναι, κατά. Και πιο μητόγκας από ποτέ. Κοίτα. Εγώ αυτό έχω να πω. Έχω να πω και εσύ ότι ζηλεύεις. Είσαι πατωμένος, καταρχήν είναι κούρκουλος, είναι ο νούμερο ένα τόπερ κριέντορ της Ελλάδας. Και δεν το φτάνετε πουθενά, ούτε στο μικρό του μύχη. Αδερφέ που μιλάς. Παφούτη σήμερα. Δεν μπορεί να μιλήσει σε αυτήν. Ένα παφούτη παλάκα. Έχουν μπει και τα δόντια και είναι κομπλέ. Κούρκουλο. Μια μασέλα έβαλε, ρε. Μασέλα έβαλε. Είναι κούρκουλο το παιδί. Μασέλα έβαλε τον 100 ευρώ. Μασέλα έβαλε. Όλη την ώρα φεύγει έξω. Την καπαρτίνα μου το πω. Έξω εδώ. Να σου πω. Όχι, δεν πάω να κρατήσω και λίγο του μπαλάκι. Άμα μου πέσουν και εμένα τα δόντια. Θα να πάρω μια μεσέλα των 100 ευρώ και θα κλειστάρω το κούρκουλο. Πάρ το μπούτσο μου. Πάρ το μπούτσο μου. Πάρ το μπούτσο μου. Πάρ το μπούτσο. Δεν του έκανε καλά, λέει ο Λευτέρη. Θα του κάνει καλά. Ο βασιλιά του κόρτε, σε γαμάω. Εσύ είσαι μια τέτοια. Ποιο βασιλιά του κόρτε. Ο βασιλιά το κλόουν είσαι, ρε βλάκα. Λέτε, είναι νούμερο ένα στην Ελλάδα μαζί με το ρέτρε. Ατόνιτρε, κακάσιμο και εσύ. Ωραία, είναι ο καλύτερο. Ωραία, είναι δάσκαλο. Μιλάω. Καταρχήν έχει μιλήσει και με τον Μπρουτ Λέι. Ησυχία! Περίμενε. Αλλά εννοείται αυτό. Με τον Τσακ Νόρις. Εσύ έχεις μιλήσει. Όχι, εγώ δεν έχω μιλήσει. Εγώ το Red Dragon δεν το φτάνω. Πού είμαστε. Ε. Ανοίξει και σχολείο, Red. Για πες. Σύφου. Πού. Τι γίνεται, Αγόρι, να μου καλά είσαι. Σύφου. Πέστα, Red, να μην τα λέω εγώ. Να σου πω, Red, Σύφου, όταν ανοίξει τη σχολή θα έρθω να γραφτώ, φίλε, να μάθω καράτε από σένα.